Οι κάλπες στήθηκαν το μεσημέρι στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου. 6 παρατάξεις διεκδίκησαν την ψήφο των εκπαιδευτικών και δυναμικός ήταν ο παλμός για έναν κοινό αγώνα κατά των προβλημάτων. Ωστόσο, η εκλογική διαδικασία δεν κύλησε χωρίς παράδοξα. Σύμφωνα με τις παρατάξεις, γονέας έστειλε εξώδικο κατά της διαδικασίας. Έστειλε εξώδικο και στο διευθυντή του σχολείου και στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας. Επειδή υιοθετεί ο συγκεκριμένος κύριος μια τακτική υπονόμευσης των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, επανειλημμένος, και έχουμε απαντήσει, καταγγέλουμε τη συγκεκριμένη πρακτική. Κοιτάτε, δεν μένουμε εμείς στις καταγγελίες. Το θέμα είναι να έρθουν εκπαιδευτικοί να ψηφίσουν, να στηρίξουν την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Η εκλογική διαδικασία είχε προγραμματιστεί, όπως ήθιστε, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί, όπως όλα δείχνουν, ο γονέας μαθητή, καθώς δεν τηρήθηκε κανονικά το πρόγραμμα του σχολείου. Η πλειοψηφία των 6 παρατάξεων καταδίκασε την κίνηση, καθώς, όπως υποστηρίζεται, υπονομεύει την συνδικαλιστική δράση, τη στιγμή μάλιστα που όλοι θα έπρεπε να στρέφουν το βλέμμα μόνο στα μεγάλα προβλήματα των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρουν. Θεωρούμε απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αυτή την ενέργεια, όταν με τον νόμο Χατζηδάκη γίνεται προσπάθεια να μπει τα φόπλακα στα σωματεία, ενώ πριν δινόταν άδεια τις μέρες των αρχαιρεσιών των σωματείων να διεξάγουν τις διαδικασίες αυτές, τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη έχουν κοπεί όλες αυτές οι άδειες. Θεωρούμε κάθε τέτοια διαδικασία απαράδεκτη, θεωρούμε όμως ακόμη πιο απαράδεκτη την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εν πάση περιπτώσει διαλύει τα σωματεία, διαλύει το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση. Το μόνο που επικαλέστηκε είναι ότι δεν τηρείται το πρόγραμμα και επομένως ως εκ τούτου απειλεί με εισαγγελέα. Θεωρούμε ότι μια τέτοια τακτική και ένα τέτοιο εξώδικο μας παραπέμπει στις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας. Οι παρατάξεις ζήτησαν από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης να πάρουν θέση για το θέμα.